6 κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 6 κεφάλαιο, 5 εδάφιο. Και όταν προσεύχεσαι, μη έσω ως οι υποκριτές, διότι αγαπώσει να προσεύχονται εις τάμεριν εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών, δια να φανώσουν στους ανθρώπους, αληθώς σας λέγω ότι έχω συνείδη το μισθόν αυτό. Συ όμως όταν προσεύχησαι, εισέλθε εις το ταμείον σου και κλείσα στην θύραν σου, προσευχήθητη εις τον πατέραν σου τον εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Όταν δεν προσεύχεστε, μη βατολογήσετε όσοι εθνικοί, διότι νομίζουνε ότι με την πολυλογία αυτών θέλουν συνισταγωστεί. Μη ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι ξέρει ο πατήρ σας τίνον έχετε χρίαν πριν συζητήσετε παρά αυτού. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Πάτερ ημών, ούτε της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσεις ημάς σήμερον, και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού. Διότι σου είναι η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Διότι αν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Και όταν νηστεύετε, μη γίνεστε ως οι υποκριτές και ηθοποί, διότι αφανίζουν τα πρόσωπα αυτών για να φανούστε εις τους ανθρώπους ότι νηστεύουσιν. Αληθώς σας λέγω ότι έχουν συνείδη των νηστών αυτών. Συ όμως όταν νηστεύεις, άνυψον την κεφαλήν σου και νύψον το πρόσωπό σου, για να μην φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά στον πατέρα σου τον εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Μη θησαυρίζεται σε αυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκόληξη η σχορία αφανίζει και όπου κλέπτε διατρυπώσει και κλέπτουση, αλλά θησαυρίζεται σε αυτούς θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σκόληξ, ούτε σχορία αφανίζει και όπου κλέπτε δεν διατρυπώσει ούτε κλέπτουση. Αμήν. Όταν αδελφοί ερχόμαστε ενώπιον του Θεού με νηστεία και προσευχή, είναι μια αποταμίευση εις τον ουρανό. Όταν προσευχόμαστε, αποταμιεύουμε εις τον ουρανό. Εάν δεν έχουμε προσευχή, φανερώνεται ότι, για να μην πω 100%, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό, η καρδιά μας δεν είναι στον ουρανό. Όταν αφήνω το ταμείο μου και δεν έρχομαι σε επικοινωνία με τον Θεό και δεν προσεύχομαι, τότε φαίνεται ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό η καρδιά μου δεν είναι εκεί. Άρα λοιπόν αδελφοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό να αρχίζω να καταρτίζω τον εαυτό μου σε αυτή την οδό. Ξέρετε, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για σώματα που καταρτίζονται για τον ουρανό και σκεύη που καταρτίζονται για την απώλεια. Δεν είναι κισμέτ, δεν είναι πεπρωμένο, δεν είναι το μέλλον του ανθρώπου προδιαγεγραμμένο για να απολυστεί ή να σωθεί. Ο κάθε ένας από εμάς, αδελφοί αγαπητοί, φτιάχνει τον εαυτό του για την αιώνια ζωή ή την απώλεια. Ένας τρόπος λοιπόν για να καταρτήσω τον εαυτό μου είναι και η νηστεία σε συνδυασμό με την προσευχή. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο διαβάζουμε, αδελφοί, που μας λέει ο Λόγος του Θεού, όταν εσύ προσεύχεσαι, να μην γίνεσαι καθώς και οι υποκριτές. Διότι αυτοί αγαπούν να προσεύχονται όρθιοι στις συναγωγές και στις γωνίες των πλατιών για να φαίνονται στους ανθρώπους. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό, αδελφοί, να προσευχόμαστε με τέτοιο τρόπο, γιατί μιλάμε φυσικά για την ιδιαίτερη προσευχή, την προσωπική μας προσευχή και όχι μέσα στην Εκκλησία. Όταν προσεύχομαι,
να προσπαθώ όσο το δυνατόν να είμαι εν το κρυπτό. Φυσικά όχι παιδιάστικα πράγματα που πας, θα σου πω, να είμαστε άνθρωποι χριστιανοί και σοβαροί. Επίσης πολλές φορές μέσα σε αυτό έχουν παγιδευτεί πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα στην νηστεία, γιατί δεν τρώω σήμερα, με πονάει το στομάχι μου. Να μάθουμε, αδερφοί, να είμαστε άνθρωποι σοβαροί, όπως μας θέλει ο Λόγος του Θεού. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πολλά. Όταν προσευχόμαστε, να είμαστε πραγματικά προσευχόμενοι εν το κρυπτό. Και γιατί, αδερφοί, το λέει ο Λόγος του Θεού εν το κρυπτό? Όπως διαβάσαμε, στον Ισαΐα τον προφήτη μας λέγει ο Κύριος ο ίδιος, «Εγώ είμαι Θεός κρυπτόμενος». Γι' αυτό και θέλει η προσευχή μας να είναι εν το κρυπτό. Δεν θέλει ο Λόγος του Θεού υποκριτικές προσευχές. Όπως είμαστε, έλα να προσευχηθώ για σένα, αδερφέ μου, να πας καλά. Δεν είναι αυτό. Αν θέλεις να προσευχηθείς για τον αδερφό σου, δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς τίποτα. Πήγαινε στο δωμάτιό σου, κλείσε την πόρτα πίσω σου. Κανείς δεν ξέρει τίποτα για σένα, αλλά ο Κύριος, που είναι Θεός κρυπτόμενος, έρχεται εν το κρυπτό να σε ακούσει. Εσύ όμως όταν προσεύχεσαι, είσαι εις το ταμείο σου, κλείσε την πόρτα σου και προσευχήθητη εις τον πατέρα σου τον εν το κρυπτό. Δεν λέει η προσευχή σου στα κρυφά. Προσευχή σου στον πατέρα σου που είναι Θεός κρυπτόμενος, λέει η Γραφή. Πήγαινε λοιπόν στα γόνατά σου. Ταπείνωσε τον εαυτό σου. Ξέρετε, όταν προσευχόμαστε, αδελφοί, στα γόνατα, δεν είναι επειδή είναι τρόπος προσευχής. Δεν προσευχόμαστε γονατιστοί γιατί είναι έτσι προσεύχονται οι μεν, όρθιοι προσεύχονται οι ορθόδοξοι. Δεν ξέρω πώς προσεύχονται οι καθολικοί. Δεν είναι έτσι. Ο λόγος ο οποίος γονατίζουμε είναι για να ταπεινωνόμαστε ενώπιον του Θεού. Έτσι, αδελφοί, επισκέπτεται ο Θεός τον άνθρωπο, στην ταπείνωση. Ταπεινά. Θυμάμαι μια αδελφή, η οποία ήταν μόνη της και μια φορά έτυχε και άνοιξε την πόρτα να μπω στο δωμάτιο, στο Αίγιο που ήμασταν, γιατί ήμασταν μπουλούκι εκεί πέρα όλοι μαζί, αδελφοί, ήταν 30-40 άτομα μαζί, και προσευχόταν και είχε, δεν ήταν απλά γονατιστή, αλλά και τα χέρια της ήταν κάτω, χαμηλά στο πάτωμα. Και πόσο ευχαρίστησα το Θεό γι' αυτό. Και λέω, Κύριε, τι ωραία που είναι αυτή η ταπείνωση. Αδελφοί, ευχαριστείτε ο Θεός εις την ταπείνωση. Ευχαριστείτε ο Θεός όταν σκύβουμε το κεφάλι μας ταπεινά ενώπιον Του. Ευχαριστείτε ο Θεός. Και ο πατήρ σου, βλέπον εν το κρυπτό, θα σου ανταποδώσει εις το φανερό. Γιατί όταν μπαίνω στο ταμείο μου, ο μόνος που με βλέπει εκείνη τη στιγμή είναι ο Θεός. Εάν κάτσω εδώ στη μέση και ενώ εσείς τρώτε και έχουμε κοινωνία μεταλλήλων και προσευχόμαστε και έχουμε συμμελέτη και εγώ πάω εκεί στη γωνία και προσεύχομαι μόνος μου, δεν έχω αποτέλεσμα. Εάν όταν έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, εγώ θέλω να είμαι πιο πνευματικός και λέω φεύγω τώρα από την κοινωνία μεταλλήλων, δεν το λέω, αλλά το δείχνω με τις πράξεις μου, καθίστε εσείς στο τραπέζι, εγώ όμως επειδή είμαι πνευματικός, θα πάω να διαβάσω και να προσευχηθώ. Δεν είναι αυτό πνευματικότητα. Αυτό είναι υπερηφάνεια και το μισθό μου ήδη τον έχω λάβει. Αλλά τι θέλει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, τι μας λέει? Ότι όταν είμαστε όλοι μαζί σαν εκκλησία, το σώμα πρέπει να είναι όλο μαζί. Όλοι μαζί. Είμαστε στη μελέτη, όλοι μαζί στη μελέτη. Είμαστε σε προσευχή, όλοι μαζί στην προσευχή. Θέλεις να προσευχηθείς μόνος σου? Πολύ ωραία. Πήγαινε στο ταμείο σου, όταν κανείς δεν το ξέρει, εν το κρυπτό, ταπεινά, και εκεί ο Κύριος θα σε επισκεφτεί και θα σε μιλήσει. Εν το κρυπτό. Δεν χρειάζεται να δείχνεις τον άλλον τη διαφορετικότητά σου αν την έχεις. Δεν φέρνει καλό αποτέλεσμα αυτό, αδελφοί.
αλλά πρέπει να είμαστε ενωμένοι με το σύνολο, αλλά όταν πρέπει να είμαστε σε προσευχή, εμείς και ο Κύριος, όπως ο Ιησούς. Θυμάστε τι έκανε. Ο Ιησούς δεν πήγαινε όταν ήταν όλοι μαζί και έφευγε, εξαφανιζόταν για να πάει να προσευχηθεί. Το βράδυ όμως λέγει, ο Λόγος του Θεού, πήγαινε κατά μόνας και προσευχόταν. Και ο Ιησούς το έκανε αυτό παράδειγμα για εμάς. Πήγαινε εν το κρυπτό. Ακόμα και όταν τις τελευταίες ώρες πριν τον συλλάβουνε, τι έκανε. Είπε στους μαθητές να προσεύχεστε. Ξεχώρισε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους πήρε μαζί. Αλλά και πάλι τους λέει καθίστε εδώ και προσεύχεστε να μην εισέλθετε σε πειρασμό και ο Κύριος πήγε μόνος. Μόνος. Και αυτή είναι η προσευχή, αδελφοί, που ευαρεστείται ο Θεός. Επίσης, όταν προσεύχεστε, μη βαθολογήσετε ως διεθνική. Προσευχόμαστε μέσα στην Εκκλησία 10 λεπτά προσευχή όταν είμαστε όρθιοι. Όχι. Δεν εισακούγεσαι περισσότερο στο Θεό όταν λες και όταν λέω πολλά λόγια. Αλλά εισακούομαι στον Θεό όταν μιλάω ως λαλών λόγια Θεού. Όπως εδώ μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Βεβαίως και θα προσευχηθούμε για τους αδελφούς. Βεβαίως και θα φέρουμε τα αιτήματά μας ενώπιον του Θεού. Αλλά δεν χρειάζεται να αρχίσω να λέω όλη τη σοφία που βγαίνει από μέσα μου. Και να λέω και να λέω και κουράζω τους άλλους. Αλλά ό,τι γίνεται αδελφοί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, γίνεται εντάξει. Όταν γίνεται προφητεία, μας λέει ο Λόγος του Θεού πώς θα γίνεται. Όταν θα γίνεται γλωσσολαλιά, μας λέει ο Λόγος του Θεού πώς θα γίνεται. Όλα είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί πρέπει πάντα να γίνονται εντάξει. Να είμαστε με σοφία μέσα στην παρουσία του Θεού. Και εδώ ακριβώς μας λέει ο Λόγος του Θεού πως πρέπει να προσευχόμαστε. Και καλά θα κάνουμε αδελφοί και λάθος μου ότι τις τελευταίες Κυριακές δεν προσευχόμαστε με αυτή την προσευχή. Είναι καλό αδελφοί να προσευχόμαστε και αυτή η προσευχή να μην βγαίνει τυπικά όπως βγαίνει στην προσευχή του σχολείου. Αλλά να βγαίνει μια σαν προσευχή ενώπιον του Θεού η οποία εισακούγεται και ο Θεός πάντοτε μας ευλογεί. Δεν είναι ντροπή να προσεύχεσαι. Δεν είναι ντροπή να αποφεύγω να προσεύχομαι. Αλλά είναι ευλογία να είμαι στην προσευχή μαζί με τους αδελφούς. Γίνεται ευλογία σε μένα να προσεύχομαι για τους αδελφούς μου. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, ιδιαίτερα στους άντρες. Οι άντρες λέει να σηκώνεται χείρας καθαράς, χωρίς δισταγμόν, γιατί εκεί ευαρεστεί το Θεό, αδελφοί. Είναι καλό να προσευχόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Όλοι. Άνδρες και γυναίκες. Είναι ευλογία από τον Θεό. Γυναίκα λέει προσευχομένη ή προφητεύουσα. Να φοράει το μαντήλι της. Πολύ σοβαρό, αδελφοί. Πρέπει να προσευχόμαστε. Όχι όταν είμαστε σε προσευχή να ράβουμε το στόμα μας και να καθόμαστε στην καρέκλα μας. Αυτό δεν είναι ευλογία. Όχι όταν ψέλνουμε σαν εκκλησία να είμαστε βουβοί. Λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, και ήθελα να το διαβάσουμε από μέσα. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και σας παρακαλώ, αδελφοί, δεν είναι έλεγχος αυτός πνευματικός. Αλλά είναι προτροπή. Είναι προτροπή για περισσότερη ευλογία. Ήθελα να πάμε, αν θέλετε, να το βρω. Είναι στη σελίδα 555. Αλλά θέλω να το διαβάσουμε όλοι από μέσα, αδελφοί. Είναι ο Ψαλμός 89. 79, συγγνώμη, τι θήτα. Όχι, 89, καλά λέω. Ψαλμός πι θήτα. Ψαλμός 89 και εδάφιο 15. Λέει ο Λόγος του Θεού. Μακάριος ο λαός, ο γινώσκων αλλαλαγμών. Θέλουσι περιπατή Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου. Εις το όνομά σου θέλουσιν αγάλεστε όλη την ημέρα και εις τη δικαιοσύνη σου θέλουσιν υψωθεί. Διότι σύ είσαι το καύχημα της δυνάμεως αυτών και δια της ευμενίας σου θέλει υψωθεί το κέρας ημών.
διότι ο Κύριος είναι η ασπίση ημών και ο Άγιος του Ισραήλ ο βασιλεύς ημών. Μακάριος ο λαός, ο γινώσκων αλλαγμών. Και ποιος είναι ο αλλαγμός? Η δοξολογία. Να σηκώνεις τα χέρια σου και να δοξάζεις τον Κύριο. Μα δεν μ' ακούει ο Θεός αν δεν φωνάζω. Μα δεν είναι το θέμα να φωνάζω και να βγάλω το λαρίκι μου. Το θέμα είναι να σηκώσω τα χέρια μου και να δοξάσω τον Κύριο. Δεν χρειάζεται να κράζω και να έρθω την άλλη μέρα και να... Δεν μπορώ να μιλήσω. Αλλά ξέρουμε τι εννοούμε, αδερφοί. Να σηκώσω τα χέρια μου και να πω δόξα στο όνομά σου, Κύριε. Δόξα στο όνομά σου, Κύριε, για ό,τι έχεις κάνει. Γιατί τι γίνεται σε αυτόν τον λαό? Ο λαός ο οποίος ξέρει τον αγαπημό θα περιπατεί, Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου. Ο λαός ο οποίος γνωρίζει να δοξάζει και να αλαλάζει στον Κύριο θα περπατάει πάντα στο φως του προσώπου του Θεού. Για φανταστείτε το λαό Ισραήλ, όταν ο Κύριος είπε στον Ιησού του Ναβί, θα πας και θα σαλπίσεις και θα αλαλάξεις έξω από τα τείχη της Ιεριχού. Να πήγαινε ο λαός και απλά να περπάταγε γύρω-γύρω από την Ιεριχό. Θα έπεφταν τα τείχη. Τι λέτε? Αδελφοί, αγαπητοί, πρέπει να μάθουμε δια του αλλαλαγμού να γκρεμίζουμε τα τείχη που υψώνονται μπροστά μας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εάν μπροστά σου βλέπεις τείχο, δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει αν το δοξάσεις στον Κύριο με αλλαλαγμού. Να ξέρετε, αδελφοί, ότι ο Θεός ευαρεστείται στον αλλαλαγμό. Ευαρεστείται στις προσευχές. Ευαρεστείται στη δοξολογία. Ευαρεστείται όταν υψώνουμε το όνομά Του. Ευαρεστείται ο Θεός όταν ευλογούμε το όνομα του Κυρίου μέσα στις συνάξεις μας. Ο Θεός, αδελφοί, δεν μας θέλει να είμαστε άνθρωποι παθητική, αλλά μας θέλει χριστιανούς ενεργητικούς. Να μάθουμε να ενεργούμε στην παρουσία του Θεού, να δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου, να πληρωνόμαστε Πνεύματος Αγίου. Ο Λόγος του Θεού μας λέει για την πρώτη Εκκλησία ότι δόξασε, λέει, η Εκκλησία και προσευχήθηκε ενώπιον του Θεού και εσύστη ο τόπος. Φανταστείτε, αδελφοί, τι έγινε εκείνη την ημέρα. Όταν έπεσε το Πνεύμα το Άγιο, θυμάστε τι έγινε? Ακουγόντουσαν οι γλώσσες και περνάγαν απ' έξω οι εθνικοί και λέγανε τι γίνεται, αυτοί, λέει, μιλάνε τις γλώσσες της δικής μας χωρίς να τις ξέρουν. Μακάριος ο αλλαλαγμός, ο λαός ο οποίος γνωρίζει τον αλλαλαγμό. Γιατί μέσα σε αυτόν είναι ο Θεός, αδελφοί. Θα μάθουμε να περιπατούμε εν το φωτί του Κυρίου. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Και να εισακούγεται η προσευχή σου. Διότι αν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο Πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρέσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ούτε ο Πατήρ σας θα συγχωρήσει τα πτέσματα τα δικά σας. Πνευματικός νόμος. Συγχωρώ για να συγχωρεθώ. Ελεώ για να ελεηθώ. Είμαι επιοικής για να αντιμετωπίζομαι με επιοίκεια. Πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, αδελφοί. Μας λέγει σήμερα ο Λόγος του Θεού. Και αυτά γιατί μας τα λέει? Για να εισακούγεται η προσευχή μας. Για να εισακούγεται η νηστεία μας. Για να είναι η νηστεία μας θυσία, ζώσα, ευάρεστη στον Θεό. Εάν δεν τα κάνω όλα αυτά, η νηστεία μου δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να νηστεύω και να προσεύχομαι και μέσα στην καρδιά μου να έχω μίσος. Δεν μπορώ να νηστεύω και να προσεύχομαι και μέσα στην καρδιά μου να χωρίζει απικρίες. Δεν ακούγεται την προσευχή μου. Με μαθηματική ακρίβεια, αδελφοί. Δεν ακούγεται η προσευχή μου. Και μετά λέω, μα γιατί, Κύριε, δεν με ακούς? Γιατί διαβάσαμε στον Ισαΐα? Γιατί ανιστεύσαμε και δεν είδες?
γιατί ταλαιπωρήσαμε την ψυχή μας και δεν το κατάλαβες. Και απορώ ενώπιον του Θεού. Και απορούμε. Μα Κύριε, έχω κάνει τα πάντα, θυμάμαι έναν αδερφό. Λέει, φεύγω από την εκκλησία, λέει, γιατί δεν υπάρχει Θεός. Κάτσε έναν άνθρωπο, γιατί δεν υπάρχει Θεός. Γιατί νίστευσα, προσευχήθηκα, ζήτησα από τον Θεό άπειρες φορές και ο Κύριος δεν με άκουσε. Αυτοδικαίωσης. Ό,τι ήταν δυνατό να κάνω, το έκανα. Μήπως δεν το έκανε σωστά. Μήπως δεν το έκανες όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι αγαπητοί αδελφοί λοιπόν να κάνω αυτό που νομίζω σωστό. Αλλά είναι να κάνω αυτό που πρέπει όπως το λέει το Ευαγγέλιο. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Μην μπερδευόμαστε. Εάν προσευχόμαστε καιρό και ο Κύριος δεν απαντάει, κάτι πρέπει να διορθώσουμε στη ζωή μας, αδελφοί. Εάν νηστεύουμε και η νηστεία μας δεν έχει αποτέλεσμα, κάτι δεν κάνουμε σωστά. Βεβαίως ο Θεός έχει το χρόνο Του, φυσικά. Αλλά εμείς, με βάση το Λόγο του Θεού, να προσπαθούμε να είμαστε σωστοί. Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού να το κάνουμε ακριβώς. Όχι με παρεκκλήσεις. Όχι με δεν βαριέσαι. Όχι με δεν πειράζει. Ακριβώς. Και εκεί πραγματικά αδελφοί αγαπητοί θα δούμε το χέρι του Θεού απλωμένο στη ζωή μας. Και όταν νηστεύεις δεν χρειάζεται να φαίνεσαι κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, πεινασμένος, θλίψη μεγάλη. Δεν έφαγα τα δημητριακά μου το πρωί. Πού να σας λέω τι περνάω. Αδελφοί, όταν νηστεύουμε, πρέπει το πρόσωπό μας να είναι πιο λαμπερό από τις άλλες ημέρες. Χωρίς να πεινιάζουμε, χωρίς να παραπονιόμαστε. Άσε με ρε μάνα, δεν βλέπεις που νηστεύω σήμερα. Δεν έχω υπομονή σήμερα, πεινάω. Δεν είναι αυτό ευλογία. Δεν θα λιγοστεύει η υπομονή μας επειδή δεν βάλαμε μια μπουκιά στο στόμα. Αλλά όταν λέει εσύ νηστεύεις, να προσέχεις να μην φανίσεις στους ανθρώπους ότι νηστεύεις. Αλλά να νηστεύεις και να φαίνεσαι μόνο στον πατέρα σου τον εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπον εν το κρυπτό θα σου ανταποδίδει εις το φανερό. Όπως καταλαβαίνουμε αγαπητοί αδελφοί, και κλείνω με αυτό, η σχέση του χριστιανού με τον Πατέρα Θεό, ξέρετε πού αυξάνεται, εν το κρυπτό. Εν το κρυπτό. Αν θέλεις η σχέση σου με τον Θεό να γίνει πιο στενή, πιο ζεστή, και πιο ευλογημένη, μπες εν το κρυπτό. Όχι ξέροντας οι άλλοι ότι προσεύχεσαι, αλλά όταν οι άλλοι δεν ξέρουν ότι προσεύχεσαι. Και υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές στη ζωή μας που μπορούν οι άλλοι να μην καταλάβουν τίποτα. Και ο καθένας το ξέρει αυτό. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, ας είμαστε προσεκτικοί, να εκτελούμε πάντοτε αυτά που θέλει ο Θεός στη ζωή μας, όπως πρέπει. Όχι όπως νομίζουμε. Εγώ νομίζω ότι η νηστεία πρέπει να γίνεται έτσι. Εγώ νομίζω ότι η προσευχή πρέπει να γίνεται αλλιώς. Πολύ ωραία. Τότε θα σε ευλογήσει και ο Θεός όπως νομίζεις. Εάν όμως νηστεύω και προσεύχομαι όπως λέει ο Λόγος, τότε και η ευλογία από τον Θεό θα έρθει στη ζωή μου όπως λέει ο Λόγος. Αδελφοί, αυτά σας τα λέω όχι επειδή τα λέω εγώ, αλλά επειδή τα λέει ο Χριστός και επειδή τα λέει ο Λόγος και επειδή έτσι είναι γεγραμμένα. Είτε το θέλουμε είτε όχι, έτσι θα μας ευλογήσει ο Θεός. Γι' αυτό καλά θα κάνουμε, αδελφοί, όλοι μας και πρώτος εγώ, να υποταχθούμε εις το Λόγο του Θεού. Όχι στη φωνή κάποιου ανθρώπου. Όχι στη φωνή του ενός και του άλλου,
αλλά στο Λόγο του Θεού, και όποιος υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού απολαμβάνει τη χάρη και την ίδια του Θεού. Αμήν. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας γιατί μας αγαπάει. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας γιατί ό,τι μας λέει είναι το αποτέλεσμα της αγάπης Του και επειδή θέλει να μας ευλογήσει πολύ. Ξέρετε, αδελφοί, για να φτάσουμε στον ουρανό εκείνη την ημέρα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες οδηγίες. Εδώ βλέπουμε ότι όταν κάποια εταιρεία θέλει κάποιον να προσλάβει και δημοσιεύει την αγγελία, λέει αυτή είναι η θέση και αυτά είναι τα requirements. Αν εγώ πάω στο interview και πω ναι, ωραία είναι τα requirements που έχεις βάλει, αλλά νομίζω ότι για αυτή τη θέση πρέπει να κάνεις αυτά που έχω. Δεν θα με πάρουν ποτέ στην δουλειά. Ποτέ τον ποτόν δεν πρόκειται να βρουν δουλειά. Εάν όμως πάω και συμφωνήσω με τα αφεντικό μου ότι εγώ θα εκτελώ αυτά τα requirements, θα απολαύσω την εύνοια του αφεντικού μου. Γιατί αλλιώς θα γίνει όπως λέγανε κάποτε μια παροιμία, εμείς κάνουμε πως δουλεύουμε και εσείς κάνετε πως μας πληρώνετε. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Να μην κάνουμε πως είμαστε χριστιανοί, να μην κάνουμε πως νηστεύουμε, αλλά να νηστεύουμε πραγματικά και να προσευχόμαστε όπως ακριβώς θέλει ο Λόγος του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Να ψάλλουμε έναν ύμνο και να ετοιμαστούμε για την κοινωνία του σώματος και του αιώνα του Χριστού.